Επανέρχομαι λοιπόν, παρότι ο Υπουργός δήλωσε νέος, σε ένα πολύ σοβαρό θέμα που αφορά την περιοχή μας, δηλώνοντας εδώ δημοσίως ότι ως παιδίατρος έχω υπηρετήσει πάνω από 34 χρόνια στην περιοχή, σε όλες τις θέσεις του ΕΣΥ και στη συνέχεια και στο Πανεπιστήμιο, όντας μέλος της Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής. Λέω λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σαν μια πρώτη απάντηση, ότι η παιδιατρική φροντίδα των παιδιών της ευρύτερης περιοχής, της βορειοδυτικής Ελλάδας όλης, όχι μόνο της Ηπείρου, διότι και από τα Ιόνια νησιά εκεί έρχονται τα σοβαρά περιστατικά. Και από το επάνω μέρος της Αιτωλοκαρνανίας εκεί έρχονται τα σοβαρά περιστατικά. Και από τη Δυτική Μακεδονία και τη Νότια Αλβανία εκεί καταλήγουν τα σοβαρά περιστατικά. Και βεβαίως οι επιλογές που έγιναν να μην ενισχυθεί στο βαθμό που θα έπρεπε η πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία δημιουργούν πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα. Η ερώτησή μου όμως είναι πολύ συγκεκριμένη. Έχουμε διαρκή περιστατικά, τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Αναφέρθηκε και ο κύριος συνάδελφος στο 14χρονο, ο οποίος πράγματι έχασε τις αισθήσεις του. Έδειξαν ετοιμότητα και τα δύο νοσοκομεία των Ιωαννίνων. Όμως, παρόλα αυτά, χρειάστηκε αεροδιακομιδή στην Αθήνα για να σωθεί η ζωή του. Ενώ έχουμε παλιότερα περιστατικά, όχι μόνο ένα, πολύ περισσότερα, που τα παιδιά αυτά από αυτή την προσπάθεια έχασαν τη ζωή τους. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι η αναγκαιότητα του να υπάρξει σε ένα τέτοιο μεγάλο γενικό νοσοκομείο που εξυπηρετεί όλες αυτές τις ανάγκες μία ΜΕΘ παιδών είναι ένα διαχρονικό αίτημα όλης της περιοχής. Και αυτό δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι τώρα, διότι δεν έγιναν οι σωστές και μόνιμες και μόνιμοι διορισμοί του απαραίτητου προσωπικού, ιατρικού και νοσηλευτικού. Ήταν μια προσπάθεια που είχε γίνει παλαιότερα, αλλά σκοντάψαμε σε αυτό το πολύ σοβαρό θέμα. Επομένως, η πανδημία ήταν μια ευκαιρία για να προχωρήσετε σε μόνιμους διορισμούς, τόσο ιατρικού όσο και νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά κάνατε την επιλογή να μην κινηθείτε σε αυτή την κατεύθυνση. Και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό έχει επιπτώσεις και στην ΜΕΘ των ενηλίκων, η οποία λειτουργεί στα Γιάννα, και στις δύο ΜΕΘ των δύο νοσοκομείων. Διότι έχετε επιλέξει να μετακινείτε γιατρούς σε μια υποστελεχωμένη κλινική για να λυθούν προβλήματα άλλων περιοχών όπως του Αγρινίου. Επομένως, τα προβλήματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Τίθενται, υπάρχει συγκεκριμένο έγγραφο και από τη Διευθύντρια της Παιδιατρικής Κλινικής, διότι δυστυχώς η έλλειψη συγκροτημένων εξειδικεύσεων, για τις οποίες αναφέρθηκε ο κύριος συνάδελφος, για διάφορους λόγους, αυτό δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα και έχουμε διακομιδές παιδιών 2 με 3 το μήνα, με ό,τι σημαίνει αυτό. Είναι εξαιρετικά επισφαλές και εξαιρετικά επικίνδυνο. Επομένως, το αίτημα της δημιουργίας είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι ελάχιστες οι μονάδες εντατικής θεραπείας παιδών. Είναι συνήθως κατηλημένες και η περιοχή την έχει πάρα πολύ ανάγκη. Και θέλω να ακούσω από σας συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πρόσληψης επαρκούς ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για να μπορέσει να προχωρήσει αυτή η διαδικασία, αφού πρώτα ενισχυθούν οι υπάρχουσες δομές. Διότι ήδη έχετε εξαγγείλει την δημιουργία ΜΑΦ για τα αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια. Σημαντικό, αλλά χωρίς προσωπικό δεν μπορεί να γίνει. Θα μου επιτρέψετε σε εσάς να απευθυνθώ με λίγο διαφορετικό τρόπο. Αυτό που σας διαφοροποιεί από τον συμπαθέστατο σε μένα κύριο Έξαρχο είναι ότι εσείς έχετε κυβερνήσει. Έχετε υπάρξει μέλος κυβερνήσεως. Εγώ θα πω και αξιοπρεπώς και ευόρκος κάνοντας τα καθήκοντά σας. Και άρα γνωρίζετε ότι θεωρία στην πράξη υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση. Αν ήταν τόσο εύκολο να διορίσετε γιατρούς και να γεμίσετε όλα τα κενά, 5 χρόνια κυβερνάσατε, θα το είχατε κάνει. Φαντάζομαι γνωρίζετε και τη διαδικασία του ΑΣΕΠ και πόσο χρονοβόρος είναι. Και ως γιατρός γνωρίζετε και το μείζον πρόβλημα. Ότι δεν υπάρχει και πολύ μεγάλη ζήτηση από γιατρούς για να καλύψουν αυτές τις θέσεις. Και μια και μιλάμε για τα χειρουργεία, πάλι επικαλούμε την ιατρική σας ιδιότητα. Ξέρετε ότι δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι. Και δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι όχι στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι σε όλο τον δυτικό κόσμο. Ο WHO το έχει θέσει ως το πρώτο παγκόσμιο πρόβλημα των νοσοκομείων παντού. Αλλά ας πάμε στα συγκεκριμένα. Έχει εκδοθεί προκήρυξη του ΑΣΕΠ το 2022 που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 3.720 θέσεων μονίμου νοσηλευτικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕΕ
σε φορείς του Υπουργείου Υγείας. Ειδικότερα για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων προβλέπεται η ΚΑΛΤ 58 θέσεων προσωπικού. Έχουν εκδοθεί τα προσωρινά αποτελέσματα επιτυχόντων και βρίσκομαστε στη διαδικασία του ελέγχου των εστάσεων από τον ΑΣΕΠ. Επίσης έχει εκδοθεί η προκήρυξη του ΑΣΕΠ το 23 που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 775 θέσεων διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων σε φορείς του Υπουργείου Υγείας. Από αυτή τη δεύτερη, για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων προβλέπεται κάλλη 17 θέσεων προσωπικού και έχει γίνει έναξη υποβολής αιτήσεων είναι αύριο, 16/1/24. Αναμένεται η έκδοση προκήρυξης άλλων 817 θέσεων προσωπικού από τον ΑΣΕΠ μέσα στον χρόνο. Στον προγραμματισμό προσλήψεων του 2024, όπου όπως λέτε το Υπουργείο Υγείας έχει πάρει τη μερίδα του Λέοντος από την κυβέρνηση, έχει εγκριθεί η πλήρωση 5.050 θέσεων τακτικού προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας. Αναμένεται η κατανομή των θέσεων στους φορείς. Το Υπουργείο Υγείας δίνει προτεραιότητα στην ανάπτυξη και εξυγχρονισμό των μονάδων εντατικής θεραπείας ανηλίκων και παιδών. Έχουμε τώρα στην ερώτησή σας. Η αύξηση κλινών αυτών και η σωστή λειτουργία του είναι προτεραιότητά μας, προκειμένου να καλύπτουν όσο δυνατόν περισσότερες ανάγκες των ασθενών. Ειδικότερα σας γνωρίζουμε ότι στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων είναι εγκατεστημένη η Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική μετά των ειδικών μονάδων που την απαρτίζουν, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών. Το λέω γιατί την άκουσα ότι δεν υπάρχει. Στοιχεία έκτης είπε, η ανάπτυξη αρχή μια μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών, αυτό με ρωτάτε δηλαδή, επαφορμής του 14χρονου. Δεν είναι απλή υπόθεση, ούτε από μια στιγμή. Βασική προϋπόθεση ασφαλής λειτουργίας της είναι υποστηρίζεται και από άλλες ειδικότητες. Και κατ' επέκταση εξειδικευμένων κλινικών που δεν υφίστανται στην παρούσα φάση στο παιδιατρικό, στο νοσοκομείο Ιωαννίνων. Αυτές είναι η παιδοορειλά, η παιδοχειρουργική και η παιδοορθοπαιδική. Θέσεις οι οποίες δεν προβλέπονται στον οργανισμό του συγκεκριμένου νοσοκομείου. Σήμερα λοιπόν στην υγειονομική μας περιφέρεια, την έκτη αναφέρω πάντα, λειτουργεί άρτια η ΜΕΘ παιδών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, η οποία είναι πλήρως τελεχωμένη και υποστηρίζει ένα ολόκληρο παιδιατρικό νοσοκομείο στην Πάτρα, στο οποίο είναι αναπτυγμένες όλες οι άνω απαραίτητες ειδικότητες. Επιπλέον από τα μέχρι τώρα στοιχεία της μονάδας προκύπτει ότι εξυπηρέτησε όλα τα περιστατικά που χρειάστηκε, όχι μόνο στο δυτικό άξονα της χώρας, αλλά και ευρύτερα, χωρίς ποτέ η πληρότητά της να φτάσει στο 100%. Ξαναλέω, η παιδιατρική μονάδα ΜΕΘ των Πατρών, που έχει το σύνολο των ειδικοτήτων και άρα που παρέχει υπηρεσίες φροντίδας με ασφάλεια και κατά τον τρόπο που πράγματι αξίζει ένα ασθενής να έχει, δεν έχει φτάσει ποτέ σε πληρότητα 100%. Αντίθετα, τα μέγιστα ώρα πληρότητα στο χειμώνα γύρω του 70-80 και το καλοκαίρι 50-60. Σε ό,τι αφορά το Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, μέχρι σήμερα ουδέποτε υπήρξε ουσιαστική συζήτηση για την περιστατωμένη πρόταση για ανάπτυξη ΜΕΘ παιδών. Αντίθετα, επισήμανε ότι θα πρέπει να υπάρξουν προϋποθέσεις για την εξέλιξη του απαιτούμενου ιατρικού προσωπικού σε ειδικότητες που σήμερα είναι εξαιρετικά δύσκολο να εξευρεθούν. Όπως για παράδειγμα οι παιδοεντατικολόγοι, αλλά και οι λοιπές εξειδικευμένες ειδικότητες, οι οποίες σήμερα δεν είναι διαθέσιμες στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια, καταθέτω για τα πρακτικά, κύριε Πρόεδρε. Ελάτε κύριε Υπουργέ. Κατά συνέπεια, και αναφέρομαι τώρα σε μία γιατρό και πρώην υπουργό. Έχετε και δευτερολογία. Κλείνω. Θα ήταν πολύ εύκολο για μένα να σας πω ναι, θα την κάνουμε για να παίξει μια ωραία είδηση, αλλά εσείς ξέρετε σε αντίθετο διπλανό σας πόσο μεγάλη διαφορά έχει η θεωρία από την πράξη. Βάλατε πάρα πολλά θέματα, αλλά θα απαντήσω σε όλα. Εσείς δεν είστε για να απαντήσετε. Ότι δεν έχει γίνει προσπάθεια να δημιουργηθεί ΜΕΘ παιδών στα Γιάννενα. Η προσπάθεια αυτή είχε γίνει. Και υπήρχε μεγάλη συζήτηση και με τον επικεφαλής της ΜΕΘ Πατρών και με τα διοικητικά συμβούλια και με την ιατρική σχολή για να μπορέσει να λειτουργήσει και μάλιστα είχε γίνει και πρόσληψη παιδοχειρουργού στην προσπάθεια του να μπορέσει να λειτουργήσει εκεί που κόλλησε το πράγμα ήταν ότι δεν υπήρχε επαρκές νοσηλευτικό προσωπικό. Από την άλλη μεριά, όλα αυτά τα οποία είπατε ότι δεν είχε γίνει προσπάθεια και κυβερνήσαμε κτλ. Πρέπει εδώ να σας πω ότι η τέταρτη πτέρυγα που άνοιξε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο σε πολύ δύσκολες συνθήκες ήταν κάτι που η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση τότε είχε πολεμήσει λησαλέα με ερωτήσεις δικών σας βουλευτών ότι δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει. Λειτουργήσε και ήταν το βασικό εργαλείο για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Το ίδιο
αφορούσε και το κέντρο εξαρτήσεων που για πάρα πολλά χρόνια δεν λειτουργούσε στο νοσοκομείο Χατζικώστα και οι δομές του χρησιμοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Επομένως, εάν υπάρχει η πολιτική βούληση και αυτά έγιναν σε πολύ δύσκολες συνθήκες, πρέπει και οφείλουμε να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν επαρκεί ο χρόνος μεταφοράς μέχρι το νοσοκομείο των Πατρών και το ξέρω πάρα πολύ καλά, διότι εκεί πρέπει να πάρθουν πολύ δύσκολες αποφάσεις. Ποιο παιδί διακομίζεις, ποιο παιδί διασωληνώνεις. Είναι διαφορετικό να έχεις τη μονάδα από πάνω. Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Τα δευτερόλεπτα και οι ώρες είναι πάρα πολύ κρίσιμες από το να χρειαστεί να διακομίσεις αν επιβάλλεται ή δεν επιβάλλεται ένα παιδί. Επομένως, είναι πάρα πολύ κρίσιμο να λειτουργήσει αυτή η μονάδα. Και έρχομαι στο ζήτημα της στελέχωσης. Αναφερθήκατε σε διάφορα νούμερα. Υπάρχουν δυνατότητες, κύριε Υπουργέ. Αυτή τη στιγμή δώσατε, καταρχήν στο θέμα των αναισθησιολόγων, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων είχε την τύχη να προσληφθούν αναισθησιολόγοι στη μονάδα, αλλά αυτό δεν είναι επαρκές. Και αυτή τη στιγμή έχουν προκηρυχθεί και δύο θέσεις. Μία αναισθησιολόγου και μία χειρουργού από το Πανεπιστήμιο. Έχει δυνατότητες το Πανεπιστήμιο. Είχατε 270 θέσεις, πήρατε το Υπουργείο Παιδείας από το ΕΣΥ και λέει ότι θα τις διαθέσει στις ιατρικές σχολές. Στην ιατρική Ιωαννίνων δώσατε μόνο 15 θέσεις, ενώ στη γειτονική της Λάρισας 30. Εάν διαθέσετε επαρκή αριθμό θέσεων στην ιατρική σχολή, οι θέσεις αυτές είναι υψηλού ανταγωνισμού και στελεχώνονται όλες, όπως είχε γίνει στο παρελθόν επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που με ισότιμο τρόπο κατανείμαμε θέσεις στις ιατρικές σχολές και καλύφθηκαν όλες. Και μάλιστα στα γνωστικά αντικείμενα που καλύφθηκαν ήταν οι άνθρωποι που έδωσαν τη μάχη της πανδημίας. Όσον αφορά δε το νοσηλευτικό προσωπικό, υπάρχουν σε εξέλιξη διάφορες προκηρύξεις, αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι έχουν γίνει μόνο οι προσλήψεις της 7K του 22 και μάλιστα των πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Από αυτές λοιπόν τις εκκρεμούσες προκηρύξεις του νοσηλευτικού προσωπικού, ήδη υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό που έχει τελειώσει την ειδικευσή του και του οποίου απλώς παρατείνεται τη θητεία. Μπορείτε να μονιμοποιήσετε το επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό με εξειδίκευση στις μονάδες και κάποιοι από αυτούς να εξειδικευτούν και στο κομμάτι της παιδιατρικής. Δεν λέω ότι θα γίνει αύριο, αλλά πρέπει να αποτελεί δέσμευση και προοπτική. Έτσι κάποτε ξεκινήσαμε και με το PET scan, από μια ερώτηση που πήρε πολλά χρόνια, αλλά που αυτή τη στιγμή αποτελεί κατάκτηση για όλη την ευρύτερη περιοχή. Πρέπει να δεσμευτείτε ότι αυτό θα είναι στην προοπτική της εξέλιξης, διότι ιδρύσατε αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον νομοθετήσατε, ΜΑΦ για τα αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια. Σωστά, αλλά εδώ υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα. Όσον αφορά δε για τις εξειδικεύσεις της παιδιατρικής, μπορούν να βγουν αντικείμενα στην ιατρική σχολή με το ειδικό περιεχόμενο και να στελεχωθούν. Ωραία. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Άλλο. Δεν αντιδικούμε. Κακώς το εκλάβατε ως αντιδικία. Ποιος Υπουργός Υγείας δεν θα ήθελε να μπορεί να φτιάξει μία ΜΕΘ παντού? Εγώ για ποιο λόγο να είμαι αντίθετος? Το θέμα δεν είναι αν θα ήταν ιδανικό να έχουμε μία ΜΕΘ ο καθένας στη γειτονιά του. Το θέμα είναι αν είναι εφικτό πραγματικά να φτιάξουμε κάπου μία ΜΕΘ. Η δε κατανομή των θέσεων, χαίρομαι που αναγνωρίζετε ότι η κυβέρνησή μας κατάφερε να φτιάξει 270 νέες θέσεις μελών δε ψυχιατρικές σχολές για να βοηθούμε και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εμείς το κάναμε και ευχαριστώ που το αναγνωρίζετε. Όμως, η κατανομή, με συγχωρείτε, ήρεμα. Των θέσεων δεν γίνεται με γεωγραφικά κριτήρια πώς θα πάρει Θεσσαλία, πώς θα πάρει Ήπειρο. Αυτό μου φαίνεται είναι πολύ μεγάλο λάθος που κάνατε. Η κατανομή των θέσεων γίνεται με βάση των πραγματικών αναγκών και των πανεπιστημιακών κλινικών αυτών. Παρακαλώ. Αλίμονο αν κάναμε κατανομή πώς θα πάρει ο τάδε βουλευτής και πώς θα πάρει ο Δίνα. Αυτή είναι η συζήτηση που κάναμε στη Βουλή. Παρακαλώ. Κυρία συνάδελφε, εγώ σας άκουσα, δεν διέκοψα ούτε παρακαλώ. Δεν έχετε τώρα το λόγο. Έχω εγώ το λόγο. Τι να κάνω τώρα? Παρακαλώ. Έτσι είναι ο κανονισμός. Σας διέκοψα εγώ καθόλου όταν μιλήσατε. Ίσα-ίσα που είπα και πολλά γνωτολογία μου για να δώσω την ευκαιρία να απαντήσετε. Και μάζαμε την ανοχή του Προεδρείου. Λοιπόν, για να το κλείσουμε. Για να έρθω εγώ να δεσμευτώ ότι θα γίνει εκεί πέρα ΜΕΘ, όπως μου τη ζητάτε, θα πρέπει η υπηρεσία να μου λέει τι μπορώ να υποστηρίξω.
Αυτό όμως που σας λέω με τα βεβαιότητας είναι οι προσλήψεις που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν φέτος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν έχουν προηγούμενο τα τελευταία 40 χρόνια. Είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα προσλήψεων σε ένα χρόνο από την ίδρυση του ΕΣΥ και γίνεται από αυτό τον Πρωθυπουργό και από αυτήν την κυβέρνηση. Περισσότερη αγωνία πια έχουμε αν θα βρούμε γιατρούς να στελεχώσουμε τις προσλήψεις παρά να διεκδικήσουμε προσλήψεις από το κράτος που ήδη έχει δώσει απλόχερα την έγκρισή του.